Πάμε τώρα σε ένα θέμα που το έχουμε ξαναδεί, βέβαια, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ο δικηγορικός κόσμος πανελλαδικά αλλά και εδώ στον τόπο μας είναι σε κινητοποίηση διαρκείας. Εδώ και πολλούς μήνες. Έχει βγει στα κάγκελα, έτσι, για να το πούμε πολύ απλά και λαϊκά, για το νέο φορολογικό. Δεν κάνανε και προσφυγές στο ΣΤΕ, δεν κάνανε. Ακριβώς. Είχαμε προσφυγές. Καλά, και από πολλούς κλάδους είχαμε προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι γίνεται, τι ζητούν. Πώς θίγονται, αν θέλεις, μέρη. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Μιχάλης Καλογεράκης, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου, ΕΑΝΔΗ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και μαζί μας έχουμε, με την βοήθεια της τεχνολογίας πάντοτε, και τον κύριο Νίκο Καραγιάννη, είναι ο Γενικός Γραμματέας και εκπρόσωπος τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε δύο. Καλησπέρα και στους δυο σας, καλώς ήρθατε. Γιατί σας, να είστε καλά. Γιατί πήγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Καραγιάννη, τι έχει συμβεί ακριβώς? Ήταν μια κίνηση η οποία την είχαμε προεξαγγείλει ήδη από τον χειμώνα, ότι ότι η Ολομέλεια των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είχε συγκροτήσει επιστημονική επιτροπή με διακεκριμένους συνταγματολόγους και δημοσιολόγους, προκειμένου να μελετήσει τη συνταγματικότητα των διατάξεων του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, που όπως γνωρίζετε προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο στον κόσμο του δικηγορικού, αλλά και στο σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών της χώρας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της επιτροπής είχαν προαποσπασιστεί δράσεις, μελετήθηκαν λοιπόν οι δράσεις οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν, και την Δευτέρα 17 Ιουνίου, χθες δηλαδή, κατετέθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας η πρώτη αίτηση ακύρωσης κατά των πρώτων εφαρμοστικών πράξεων του νέου νομοσχεδίου. Θα πρέπει να σας πω ότι σε λίγο καιρό θα αναρτηθούν τόσο στο site της Ολομέλειας όσο και στις ιστοσελίδες ενός εκάστου δικηγορικού συλλόγου υποδείγματα διοικητικών προσφυγών κατά του νομοσχεδίου, τις οποίες θα μπορούν πλέον ατομικά και οι δικηγόροι, εφόσον επιθυμούν, να ασκήσουν στα αρμόδια δικαστήρια. Βέβαια, πολλοί κλάδοι. Είχαμε προσφυγές και από πολλούς κλάδους, από ό,τι είδαμε, κύριε Καραγιάννη. Έτσι, δεν είναι μόνο η δικηγορική συλλογή. Κοιτάξτε, όσο μπαίνουμε στο θέρος και πλησιάζει η ώρα που θα έρθουν τα εκαθαριστικά σημειώματα, θα γίνει κτήμα όλων. Και μιλάμε για τα 800.000 άφημοι ελευθέρων επαγγελματιών που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά σε ολόκληρη τη χώρα. Θα γίνει λοιπόν αντιληπτό από όλους πόσο δίκιο είχε ο δικηγορικός κόσμος, ο οποίος έδωσε ένα αγώνα το χειμώνα που μας πέρασε, απελπιστικά μόνος. Αυτό είναι το παράπονο μας. Ήμασταν απελπιστικά μόνοι σε αυτό τον αγώνα. Θα έλεγα ότι σηκώσαμε το βάρος των κινητοποιήσεων κατά κύριο λόγο εμείς. Ελάχιστες άλλες επαγγελματικές τάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών συμμετείχαν. Το αίτημα όμως ήταν κοινό, ο αγώνας ήταν κοινός, οι στοχεύσεις ήταν κοινές. Δεν είχε γίνει τότε κατανοητό αυτό το οποίο έλεγαν οι δικηγόροι, ότι η οριζόντια αντικειμενική φορολόγηση είναι ο πλέον άδικος τρόπος μεταχείρισης των ελευθερών επαγγελματιών. Και τώρα πλέον που πλησιάζει η ώρα της εκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων, της υποβολής και εκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων, βρίσκεται πλέον ο καθένας ελεύθερος επαγγελματίας αυτή τη χώρα αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα που τόσο γλαφυρά περιγράφαμε, αλλά τόσο λίγο πιστευτή φαίνεται γινόμαστε. Τώρα αυτό τι σημαίνει πρακτικά για έναν ασκούμενο δικηγόρο? Θα ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Καλογεράκη. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό το καινούριο νομοσχέδιο? Θα μου επιτρέψετε καταρχάς να σας πω το ότι η δικιά μας, ας το πούμε, άτυπη προς το παρόν Ολομέλεια Ενώσεων Νέων Δικηγόρων και Ασκούμενων, άσκησε σε απόλυτη σύμπνοια φυσικά με την Ολομέλεια και τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες, είμαστε σε απόλυτη συνεργασία, ξεχωριστή αίτηση ακύρωσης με τα ίδια επιχειρήματα. Να ξέρετε, υπάρχει απόλυτη συνεργασία. Είναι ακριβώς όπως θα πει ο συνάδελφος, ο κύριος Καραγιάννης. Υπάρχει απόλυτη συνεργασία των ελεύθερων επαγγελματιών σε αυτό το πράγμα. Οπότε καταθέσαμε κι εμείς τη δική μας αίτηση ακύρωσης, ευελπιστώντας ότι θα καταλήξουμε στην ακύρωση αυτού του άδικου νόμου. Οι συνέπειες τώρα για τους ασκούμενους και τους νέους δικηγόρους, γι' αυτό άλλωστε είμαι και εγώ εδώ πέρα, και γι' αυτό έχουμε κάνει και την Ένωση, όπως γνωρίζετε, εδώ και ένα χρόνο, των νέων δικηγόρων και ασκούμενων του Ηρακλείου, είναι να καταδείξει το πιο ζωφερό, αν θέλετε, περιβάλλον που αφορά έναν ασκούμενο και έναν νέο δικηγόρο, και συγκεκριμένα σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο, έτσι. Είχαμε μιλήσει ότι είχαμε κάνει και εμείς κινητοποιήσεις αντίστοιχα σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο. Η τελευταία μας κουβέντα σε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει
ενημερωτική για το τι θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο, ήταν ραντεβού στα δικαστήρια. Αυτή είναι και μένα η τελευταία μου κουβέντα στην εκδήλωση. Αυτό επιβεβαιώνεται τώρα. Όπερ και γένετο ήταν η δέσμευση και το καθήκον μας, αν θέλετε, και ως συνδικαλιστές και ως δικηγόροι απέναντι στους συναδέλφους, να πάμε λοιπόν να φέρουμε αυτό το νομοσχέδιο ενώπιον του νόμου. Mm-hmm. Εκεί που υποτίθεται ότι ξέρουμε, ίσως θα έπρεπε και η κυβέρνηση να ξέρει καλύτερα, πριν προβλέψει ένα τόσο άδικο νόμο στη ρίζα του, άδικο για τους νέους δικηγόρους, που είπατε, άδικο πολύ για τους νέους δικηγόρους και τους ασκούμενους. Για τους ασκούμενους όχι τόσο πολύ, γιατί το καθεστώς το ασκούμενο είναι κάπως διαφορετικό κατά τη διάρκεια της ασκήσης. Ναι, αλλά η άσκηση τελειώνει κάποια στιγμή. Για τον νέο δικηγόρο, για τον νέο δικηγόρο που του λέει ότι πολύ απλά σε 3 χρόνια, αν δεν βγάζεις το χ ποσό, τότε λυπάμαι πολύ, αλλά μάλλον με κοροϊδεύεις. Ναι. Σε 3 χρόνια, ωραία, αν δεν έχεις γίνει, ας το πούμε, ένας επιτυχημένος δικηγόρος, με κοροϊδεύεις. Εξηγήστε ακριβώς, κύριε Καλογεράκη, τι σημαίνει αυτός ο νόμος, τι προβλέπει, τι φέρνει, τι είναι αυτά, για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτός ο νόμος φέρνει το εξής, το οποίο είναι αυτό που και εμείς τώρα αμφισβητούμε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Φέρνει την εισαγωγή, την αλλαγή του κώδικα και την εισαγωγή μιας τεκμαρτής κατά τεκμήριο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Δηλαδή, λόγω της ιδιότητάς σου, υποκείμενο του και το αντικείμενο του φόρου εξισώνονται, μάλιστα, κατά παράβαση του άρθρου 78 του Συντάγματος, μόνο εξαιτίας ιδιότητας σου θεωρώ ότι έχεις τη συγκεκριμένη φοροδοτική ικανότητα. Επειδή είσαι δικηγόρος, επειδή πρέπει δικηγόρος, να βγάλεις τόσα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν... Να όχι μόνο, βέβαια, να μην είμαστε άδειοι, ξανά, γιατί αδικούμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όχι, επειδή είσαι γιατρός, επειδή είσαι οτιδήποτε. Βέβαια, αυτό όμως... Και... Για να το πούμε απλά, για να το καταλάβει. Σωστά. Αυτό τώρα, κύριε Καραγιάννη, όμως, πέρα από το πρακτικό κομμάτι, το οικονομικό, έχει και ένα ηθικό κομμάτι. Δηλαδή, είναι σαν να σας λέει η κυβέρνηση, το κράτος, ότι όλοι οι δικηγόροι είστε σιλίδιν φοροφυγάδες, απατεώνες. Δηλαδή, υπάρχει και μια ηθική διάσταση που προσβάλλει το δικηγορικό κόσμο. Έτσι το καταλαβαίνουμε εμείς. Κοιτάξτε, κύριε Σαββίδη, να σας πω το εξής. Η κυβέρνηση λέει το εξής. Κατά μόνας, ο δικηγόρος είναι απατεώνας και φοροφυγάς. Δύο δικηγόροι όμως λένε την αλήθεια. Πάντα. Από δύο ή και περισσότεροι. Δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι να μην είναι κάποιος μόνος στο επάγγελμα. Αν θέλει να προσχωρήσει και να δημιουργήσει δικηγορική εταιρεία, τότε θα φορολογηθεί με βάση τα έσοδα μείον έξοδα και αυτό το οποίο απομένει οριζόντια με 22%. Αυτό προβλέπει η νομοθεσία για τις εταιρείες. Άρα λοιπόν, δημιουργεί μια πρώτη συνθήκη παραλόγου, ότι ένας δικηγόρος δεν έχει το δικαίωμα να είναι ζημιογόνος. Ένας δικηγόρος δεν έχει το δικαίωμα να βγάλει λιγότερα έξοδα από ότι το άθροισμα κάποιων μισθών, βασικών μισθών. Και εδώ είναι το τρίτο παράλογο, ότι κάθε φορά σε αυτή τη χώρα που αυξάνεται ο μισθός, ο βασικός μισθός στον ιδιωτικό τομέα, οι δικηγόροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να αναστενάζουν, γιατί την ίδια στιγμή διευρύνεται ο πολλαπλασιαστής του τεκμαρτού εισοδήματος. Μάλιστα. Ναι. Δημιουργούμε δηλαδή επικίνδυνες συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού για να στρέφουμε τη μία επαγγελματική τάξη εναντίον της άλλης. Τη μία ομάδα φορολογουμένων εναντίον των άλλων. Τη μία ομάδα εναντίον της άλλης. Εγώ το καταλαβαίνω βέβαια πως δεν θα μπορείτε να κάνετε και μια. Βάλτε το σε εισαγωγικό, μια αβαρία. Δηλαδή, αν έρθω και σας ζητήσω εγώ κάτι, ας πούμε, και σας απασχολήσω για κάποιο λόγο, δεν θα μπορέσετε. Κάπως θα πρέπει να αποδείξετε, κάπως πρέπει να σας πληρώσω. Δεν θα μπορείτε να μου δίνετε δωρεάν τις συμβουλές σας, γιατί αύριο μεθαύριο θα σας πούνε, ναι, αλλά δεν δούλευες. Φαίνεται. Κοιτάξτε, δεν τους απασχολεί το αν θα σας δώσω δωρεάν ή επαμοιβή τη συμβουλή μου. Δεν απασχολεί κανένα. Και μάλιστα αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο έχει και τον εξής χαρακτήρα. Έχει ένα χαρακτήρα αυτοπεραίωσης. Δηλαδή, δώσε μας τόσα και σε αφήνουμε ήσυχο. Άναγιά σου. Ναι. Αυτή η αντικειμενική φορολόγηση δεν είναι αυτή που παράγει φορολογική συνείδηση ούτε στους φορολογούμενους ελεύθερους επαγγελματίες, ούτε στους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες. Mm. Γιατί πολύ απλά ο δικηγόρος σου λέει: εγώ θα δηλώσω όσα είναι το τεκμαρτό, ή εγώ δεν θα δηλώσω τίποτα και φορολόγησε με το τεκμαρτό. Mm. Ούτως ή αλλιώς. Αυτοπεραιωτικά θα λειτουργήσει η φορολόγηση, σημαίνει ότι δεν θα μπορείς να έρθεις να ψάξεις κάτι άλλο, ό,τι μου ζήτησες εγώ στο έδωσα. Αυτό πρέπει να σας πω ότι δεν έγινε η αντικειμενική φορολόγηση, δεν την δέχτηκαν οι θεσμοί τα χρόνια των μνημονίων, γιατί έλεγαν ότι οι Έλληνες θα πρέπει να μάθουν και να αποκτήσουν φορολογική συνείδηση. Ναι, αλλά την τώρα ίδια έχουμε στιγμή όμως που λέμε αυτά. Ορίστε.
Τώρα έχουμε βγει από τα μνημόνια, λέω. Δεν βγήκαμε καθόλου από τα μνημόνια. Τα μνημονιακοί νόμοι εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στους μνημονιακούς νόμους εξακολουθούν να είναι ισχυρές και να παράγουν έννομα αποτελέσματα. Είναι ισχυρά, είναι δεσμευτικά αυτή τη στιγμή τα κείμενα τα οποία έχουν υπογραφεί. Έχουμε φύγει από τη στενή επιτροπή. Έχουμε φύγει από την επιτήρηση και δόση. Ζούμε έξω από τον αναπνευστήρα. Αλλά το νομοθετικό πλαίσιο που τόσο καιρό έχει δημιουργηθεί εξακολουθεί να υπάρχει. Θα σας έλεγα λοιπόν τότε ότι πολύ σωστά έλεγε η Τρόικα, όχι, σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργήσετε τεκμαρτά εισοδήματα, διότι έτσι δεν θα βοηθήσετε στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δυστυχώς η φοροδιαφυγή δεν είναι κάτι που καταπολεμάτε. Η φοροδιαφυγή είτε θα εξαλειφθεί, γιατί πραγματικά θα δημιουργήσουν. Καλά, καταπολεμάτε, κύριε Καραγιάννη, και στη σημερινή εποχή του 2024 και με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και στην ψηφιακή εποχή γενικώς, υπάρχουν τρόποι να καταπολεμηθεί. Τα ψηφιακά εργαλεία είναι για να κάνουμε ελέγχους. Ναι. Κύριε Σαββίδη, το πιο βασικό ξέρετε ποιο είναι. Να πηγαίνετε στο δικηγόρο σας, στον οδοντίατρό σας, στο γιατρό σας, στο μηχανικό σας και να του ζητάτε απόδειξη. Γιατί αυτή η απόδειξη δεν θα έχει μόνο μία επιβάρυνση σε εσάς 24% ΦΠΑ, το οποίο δεν θα ξέρετε τι θα το κάνετε. Θα έχει ένα πραγματικό αντίκρισμα, γιατί θα εκπίπτει από ένα λογιστικά υπολογιζόμενο εισόδημα, ατομικό εισόδημα σε όλους τους φορολογουμένους. Αν δηλαδή οι φορολογούμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πραγματικά την απόδειξη του δικηγόρου, την απόδειξη του λογιστή, την απόδειξη του μηχανικού, την απόδειξη του δοντιάτρου, του γιατρού, τότε για ποιο λόγο να τις εκδίδουμε αυτές τις αποδείξεις? Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Καλογεράκη να μας πει τώρα λίγο πρακτικά τι γίνεται. Ποιο είναι το κόστος για ένα νέο δικηγόρο που προσπαθεί να ξεκινήσει στα διοδρομία του, τι σημαίνει αυτή η φορολόγηση? Έτσι λίγο πρακτικά να τα δούμε. Ποιο είναι το κόστος όσον αφορά την πραγματικότητα, πώς είναι η κατάσταση, πώς θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι το κόστος? Την πραγματικότητα. Όχι, θέλουμε. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω αυτό ακριβώς, να πιάσω λίγο το νήμα από εκεί που το άφησε ο συνάδελφος ο Νίκος. Είναι συγκεκριμένη η στόχευση της κυβέρνησης όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του νόμου. Και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τη συλλογή φόρων, ξέρετε. Είναι αυτό που πολύ σωστά έθεσε ο Νίκος. Μόνος σου είσαι κλέφτης, μαζί με άλλους είσαι μια χαρά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κυβέρνηση έχει διαγνώσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο μοντέλο το παραγωγικό των υπηρεσιών στην Ελλάδα, όπως είναι ιδιαίτερα στο δικηγορικό κλάδο, το οποίο έχει να κάνει με τη συλλογή των φόρων. Σου λέει, έτσι δεν μπορώ να συλλέγω φόρους, οπότε τι επιλέγει να κάνει? Θα κάνω τόσο δυσβάστακτο τον δικηγόρο να λειτουργεί μονήρης, και θα το κάνω πιο ευνοϊκό να λειτουργεί είτε σε εταιρεία είτε σε άλλα σχήματα. Mm-hmm. Αυτό θέλει να κάνει η κυβέρνηση, απλά δεν μας το λέει. Γιατί θα ήταν πολύ σκληρό να το πει, ότι ουσιαστικά θέλω να εξαφανίσω όποιο νέο μικρομεσαίο δικηγόρο υπάρχει για να δημιουργηθούν αυτά τα σχήματα που εγώ θεωρώ ότι με ευνοούν καλύτερα ως κρατικό μηχανισμό για να συλλέγω τους φόρους. Οπότε σου λέει ότι είτε θα δουλεύεις ως μισθωτός, έτσι, ως υπάλληλος με μπλοκάκι, οπότε εκεί εξαιρείς από το τεκμαρτό, οπότε τι κάνω, σου παίρνω τους φόρους κατευθείαν. Έτσι, ή θα είσαι εταιρεία που εκεί ο έλεγχος καταλαβαίνετε ότι είναι πιο εύκολος και είναι πιο εύκολη η συλλογή των φόρων. Τώρα, για ένα νέο δικηγόρο, όπως για ένα νέο οποιοδήποτε ελεύθερο επαγγελματία, προσπαθεί τώρα. Δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείτε λίγο, είναι αστείο αυτό το πράγμα που σημαίνει. Δηλαδή, ελάτε να σκεφτούμε ένα νέο ελεύθερο επαγγελματία που κατά το 20, όπως καλή ώρα εγώ, αποφάσισα να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση. Τι έγινε? Πανδημίες, πλημμύρες, καταστροφές. Εσείς φταίτε, δηλαδή. Ναι, πραγματικά σκέφτομαι ότι ίσως αυτό και εγώ στο τέλος. Απλά θέλω να πω, αστειευόμενος, ότι αυτά που γίνονται τα τελευταία 4-5 χρόνια με αποκορύφωμα αυτό το νομοσχέδιο και τη φορολογική επιβάρυνση για ένα νέο επαγγελματία που πρέπει. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να πληρώνει τις εισφορές. Οι εισφορές τι κάνουν? Αυξάνονται. Όπως είπατε και πριν, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Νίκος, αυξάνονται με την αύξηση του μισθού. Αυξάνονται οι εισφορές. Οι εισφορές αυξάνονται συνεχώς. Έτσι. Τα νίκια. Τι γίνεται με τα νίκια? Βλέπουμε τι γίνεται έξω. Έτσι. Είναι λοιπόν τώρα και το φορολογικό, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να λες ένα νέο επιστήμονα, έτσι, σε ένα νέο επιστήμονα, ότι ίσως το να κάνεις τελικά αυτό που ήθελες δεν είναι τόσο εύκολο. Μήπως να κάνεις και κάτι άλλο τελικά. Μήπως να κάνεις και κάτι άλλο, ή να μην κάνεις πια αυτό. Ή να μην κάνεις πια αυτό, δεν ξέρω. Τραγικό. Ή φύγε στο εξωτερικό, γιατί έχουμε πει για στο δημόσιο λόγο για τα brain drain και τα κατακρίνουμε και λέμε τώρα επιστρέψαμε πίσω. Πού επιστρέψαμε πίσω, άμα τα αθροίσουμε όλα αυτά? Να. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και το σύστησαμε. Βέβαια, κύριε Καλογεράκη, θέλω ένα σχόλιο. Γιατί το θέμα των ημερών το ξέρετε ότι είναι η υπόθεση αυτή με τον μεγάλο δικηγόρο. Δεν μπορώ να αγνοήσω το γεγονός ότι είστε εδώ, δύο
τόσο διακεκριμένη. Ο ένας νέος, ο άλλος παλιός, παλιά καραβάνα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά θέλω την άποψη του νέου, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Καραγιάννη, με συγχωρείτε, αλλά θα ζητήσω την άποψη του νέου αυτή τη φορά. Θέλω να μου πείτε λίγο την άποψή σας, να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την σημερινή ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης που λέει ότι θα αλλάξει λίγο, ίσως και μέσα στη βδομάδα, αν προλάβει, αν δεν προλάβει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δηλαδή, τώρα έτσι τσακ-τσακ θα γράψουμε ένα καινούριο πλαίσιο, λίγο να φτιάξουμε το προηγούμενο πλαίσιο, που μάλλον από ό,τι φαίνεται αυτό το προηγούμενο πλαίσιο δεν ήταν και πολύ καλό και θα το κάνουμε τώρα λίγο καλύτερο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το ποινικό δίκαιο έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Για κάποιο λόγο ο νομοθέτης είχε ένα νομοθέτημα το οποίο ίσχυε από το 1950. Έτσι. Δεν είναι ένας νόμος ο οποίος σαφώς προσαρμόζεται στα κοινωνικά δρόμενα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει με βάση απλά το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Mm-hmm. Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια έχω να πω, οι αλλαγές που γίνονται σε αυτό το κομμάτι του δικαίου ακολουθούν πολύ, αν θέλετε, το θυμικό του κόσμου. Το lifestyle. Αυτό θα ήθελα να ότι πω. Λένε, σαν ένα κανάλια. Γενικότερο σχόλιο. Γιατί είναι επικαιρότητα. Σαν, δεν ξέρω αν θέλει να κάνει και ένα σχόλιο, φυσικά, ο Νίκος ως εμπειρότερος και ως κοινωνός του ποινικού, ως ποινικολόγος. Uh-huh. Έτσι, νομίζω ότι είναι εξορισμού λάθος. Θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Uh-huh. Όλοι δικαιούμαστε να έχουμε άποψη, φυσικά, για τα κοινωνικά δρόμενα, για το τι συμβαίνει στην κοινωνία, αλλά δεν μπορεί να νομοθετεί το μέσο θυμικό του μέσου πολίτη όσον αφορά τα ποινικά δρόμενα, τις ποινικές νομοθεσίες που υπάρχουν. Έτσι. Ναι, είναι λίγο μια έλλειψη σοβαρότητας τώρα. Είναι, δεν θέλω να πω αν είναι έλλειψη σοβαρότητας. Απλά θέλω να ξαναπώ ότι για κάποιο λόγο επιδιωκόταν να υπάρχει μια σταθερότητα για να δημιουργείται και στον πολίτη μια κουλτούρα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι ισχύει. Όταν κάνω αυτό, ισχύει αυτό. Όχι κάνω τώρα αυτό, μετά την επόμενη μέρα κάνω κάτι άλλο, ισχύει κάτι άλλο που δεν ισχύει χθες και μετά θα ισχύει κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε, για να το πω απόλυτα, έτσι απλά. Απόλυτα καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό να τοποθετηθεί και ο... Κύριε Καραγιάννη, και από εσάς ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Κοιτάξτε, εμείς η αλήθεια είναι ότι έχουμε κουραστεί να παρακολουθούμε λίγο τον Υπουργό, ο οποίος έχει τις δηλώσεις και τις τροποποιήσεις τόσο του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας λίγο βρει ψωματήρι και νομίζει ότι με τη σκλήρυνση της ποινικής καταστολής, με την αύξηση της ποινικής καταστολής και με την επάυξηση των ποινών θα αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα. Θα έλεγα ότι δεν έχει στεγνώσει ακόμη το μελάνι του 50-90 του νόμου, ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις και στον νόμο για την ενδοοικογενειακή βία. Εκεί λοιπόν εισήχθη μια όντως εξαιρετική τροποποίηση που έλυσε τα χέρια στους ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θύματα τα κακοποιημένα, όπως είναι οι γιατροί, όπως είναι οι δάσκαλοι, όπως είναι οι ψυχοθεραπευτές, όταν υποπίπτει στην αντίληψή τους περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, να προσφεύγουν άμεσα και να το καταγγέλνουν στην εισαγγελία, χωρίς να φοβούνται ότι θα έχουν οποιαδήποτε συνέπεια. Έχουν ακαταδίωκτο, έχουν απόλυτη ποινική ασυλία, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Uh-huh. Αυτό το πράγμα αποτελεί καταρχάς το πρώτο βήμα για να προωθηθεί η εμπέδωση του αισθήματος του δικαίου και της ασφάλειας σε όλους τους πολίτες. Αυτό που λένε ότι η ενδοοικογενειακή βία αυξάνει, δεν το πιστεύω. Δεν είναι αυξάνει η ενδοοικογενειακή βία, υπήρχε πάντοτε. Λεκτική βία υπήρχε πάντοτε. Κακοποιητικές συμπεριφορές υπήρχαν πάντοτε. Υπήρχε ο τρόμος, κυρίως στην γυναίκα, ότι δεν θα ακουστεί, ότι δεν θα βρει το δίκιο της. Υπήρχε ο φόβος. Υπήρχε ο φόβος του κοινωνικού στιγματισμού. Υπήρχε ο φόβος του οικονομικού και του κοινωνικού αποκλεισμού από τον σύζυγο. Αυτοί οι φόβοι τώρα καταπολεμούνται. Τα στόματα ανοίγουν σιγά σιγά και συμπεριφορές άσχημες, κακές, καταδεικνύονται, στυλιτεύονται, καταγγέλλονται, σχηματίζονται δικογραφίες και θα λέγαμε ότι η ποινική δικαιοσύνη προσπαθεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Ας την αφήσει και το κράτος λοιπόν να κάνει αυτό που πρέπει. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραγιάννη? Ας την αφήσει και το κράτος τη δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει. Να αφήσει το κράτος την δικαιοσύνη να λειτουργήσει. Ακριβώς. Να αφήσει ο Άριος Πάγος τους δικαστές στην λειτουργική τους ανεξαρτησία, να τους αφήσει να κρίνουν κατά συνείδηση, να τους αφήσει, ακόμα και αν κάνουν λάθος οι δικαστές, δεν είναι η λύση ο πειθαρχικός έλεγχος. Αν ο δικαστής κάνει λάθος και
Παρατηρώ τώρα τελευταία μια τάση του αεροπάγου να ελέγχει πειθαρχικά τους δικαστές, γιατί έχουν μια άποψη για το πώς πρέπει να χειριστούν μια υπόθεση. Είτε είναι ποινική είτε είναι αστική. Κύριε Καραγιάννη, μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Το σέβομαι. Αλλά πρέπει να αφήσουμε τους δικαστές και τη δικαιοσύνη απερίσπαστος στο έργο τους. Και η πολιτική εξουσία και η ανώτατη δικαστική εξουσία. Έτσι. Είστε σαφείς. Αυτή είναι η γνώμη η δική μου. Είστε σαφείς, ξεκάθαρος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλούς αγώνες, γιατί βλέπω ότι έχετε μπροστά σας πολύ αγώνα. Πολύ αγώνα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.